πάμε όμως σε κάτι άλλο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, επειδή είμαστε περίπου ένα μήνα πριν να ολοκληρωθεί και η φετινή σχολική χρονιά. Εσείς συνεχίζετε την αντίδρασή σας α, σε κάποια θέματα, τα οποία όπως λέτε δεν λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις από μεριά Υπουργείου και είστε έτοιμοι να προχωρήσετε με μέτρα. Για πείτε μας ακριβώς, γιατί οι γονείς ανησυχούν, οι μαθητές ανησυχούν, ακόμα και οι καθηγητές εκπαιδευτικοί ανησυχούν. Είναι έτσι έκριθμη κατάσταση. Σα πω καταρχά ότι ο σκοπό τη οργάνωση μα δεν είναι να προχωρήσει στη λήψη είναι οποιοδήποτε μέτρα. Mm -hmm. μέτρα. Ε, εκείνο που έχει σημασία είναι οποιασδήποτε εισηγήσει από το Υπουργείο Παιδεία. Ε, είναι έτοιμε να κατατεθούν προ την οργάνωσή μα, θα πρέπει να, τα αποτελέσματα να προκύπτουν μέσα από ένα διάλογο. Ναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου με το Υπουργείο Παιδεία και μάλλον ε, μέσα από μια συνένεση. Και όταν λέτε διάλογο, έχουμε... απλώς απλώ για να μην αφήνουμε παραθυράκια. Όταν λέγεται διάλογο, κύριε Χατζησάβα, ο διάλογο σημαίνει ότι κάνει συμβιβασμό. Δεν είναι ότι. Ό,τι πει ο ένα ή ό,τι πει ο άλλο. Βεβαίω και μέσα από μία συνένεση. Ναι. Ε, εκείνο το οποίο πραγματικά έτσι ανησύχησε πάρα πολύ την οργάνωσή μα είναι οι τρει επιστολέ του Υπουργού Παιδεία, mm. που ουσιαστικά. Πρώτη επιστολή στάλγε στην οργάνωσή μα, όπω επίση και σε άλλε οργανώσει, την ΟΡΤΕ και τη Μακύπρια Σνομοσπονδία Αγωνίων, στι 4 Απριλίου. Εκείνη η επιστολή ουσιαστικά λέγει ότι καταργούνται τρει κατευθύνσει από την ερχόμενη σχολική χρονιά. Και όλοι διαρωτούνται όταν οι έξι κατευθύνσει, η νέα δομή του ηλικίου ουσιαστικά άρχισε να εφαρμόζεται από το 2015-2016 μετά από τόσε επιστημονικέ μελέτε, μετά από τη συμμετοχή πάρα πολλών επιστημόνων, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, στο να καταλήξουμε σε έξι κατευθύνσει. Και μέσα σε μία νύχτα, βλέπουμε ότι το Υπουργείο Παιδεία αποφασίζει και λέει ότι από την ερχόμενη σχολική χρονιά 2022-2023 καταργούνται τρει κατευθύνσει. Που ουσιαστικά είναι η κατεύθυνση των ξένων γλωσσών και ευρωπαϊκών σπουδών, η κατεύθυνση των καλών, γνωσών, των, ε, συγγνώμη, των καλών τεχνών, <σχελίως> όπω επίση και η κατεύθυνση των υπηρεσιών που βασικά είναι ο κλάδο του εμπορικού που είχαμε παλαιότερα. Πάμε. <σχελίως> και από τι μένει. ουσιαστικά, παραμένει η κατεύθυνση του κλασικού των θετικών επιστήμων και των οικονομικών επιστήμων. Mm -hmm. Και η συγκύρια του Υπουργείου Παιδεία στη θέση αυτών των τριών κατευθύνσεων να δημιουργηθεί μια άλλη κατεύθυνση, η οποία θα ονομάζεται κατεύθυνση γενικών ηλικιακών σπουδών, όπου στην πραγματικότητα θα ρίχνονται όλα τα παιδιά τα οποία ενδεχομένω να είχαν είτε μαθησιακέ δυσκολίε, είτε να είχαν κάποιε άλλε κλήσει. Δηλαδή, η κατεύθυνση ξένων γλωσσών πρέπει να πω ότι την, την επιλέγουν αυτά τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ή να σπουδάσουν ε, τις ευρωπαϊκές γλώσσες και ό τι ευρωπαϊκέ γλώσσε και ούτω καθεξή. Άρα, αυτά τα παιδιά πού θα ρίχνονταν, σε ποιαν κατεύθυνση από τη στιγμή που οι κλήσει του είναι αυτέ, οι ξένε γλώσσε, ή τα άλλα τα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με άλλα μαθήματα όπω τη μουσική, το θέατρο, που είναι η κατεύθυνση των ξένων γλωσσών. Σε ποιαν κατεύθυνση δηλαδή του Παιδιάς, θα έριχνε αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Πέραν ε, των άλλων επίση. Ναι. Ε, πρέπει να πω, υπήρχε ακόμα μια έτσι, πρόταση του Υπουργείου Παιδεία που ήταν πάρα πολύ έτσι, ενοχλητική και εμπεριέχεται και το στοιχείο τη διά, διάκριση, για να μην πω έτσι και μια άλλη πιο σκληρή λέξη. Δεν επιτρέπεται να έρχεται το ίδιο το Υπουργείο Παιδεία και να λέει ότι από την ηλικία των 14 χρόνων τα παιδιά, αναλόγω του τι βαθμού θα έγραφα σε έναν μάθημα, χάρη για να επιλέξει την κατεύθυνση των θετικών επιστήμων, λέει το Υπουργείο Παιδεία η πρότασή του. Ότι θα έπρεπε να έγραφε 10 στα μαθηματικά σε μία ανεξέταση. Και όλοι διαρωτούνται, είναι κανεί ε, το αρμόδιο πρόσωπο για να κρίνει από την ηλικία των 14 ετών τι θα ακολουθήσει το παιδί στι σπουδέ του ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα, ένα παιδί, παιδί ναι, το οποίο. Ναι, ναι. μπορεί, μπορεί να, να μην κρυθεί. είχε και μια καλή μέρα. Ακριβώ. Μπορεί <χει> να κρυθεί από την ηλικία των 14 ετών. Και λέμε υποθετικά, αν γράψει 9 στα μαθηματικά και όχι 10. Και γράψει στη φυσική και στη χημία και στην πληροφορική. 14, 15, 16. Μπορεί το Υπουργείο Παιδεία να του πει ότι εσύ δεν κάνει για να ενταχθεί στην κατεύθυνση των θεωρητικών επιστημών και να σπουδάσει, να ακολουθήσει σπουδέ. Υπάρχει της κάποια τεκμηριωμένη βεβαίω, αν θέλετε, ανάλυση όλων αυτών των επιστολών που έρχονται ή όχι από πλευρά Υπουργείου. Απλώ ήταν προτάσει του Υπουργείου Παιδεία. Προτάσει έλεγα... ή αποφάσει. Ήταν ουσιαστικά όπω το έγραφε μέσα, όταν λέμε προτάσει, είναι αποφάσει. Από τη στιγμή που λέει ότι από το 2022 2023 δηλαδή την ερχόμενη σχολική χρονιά, θα εφαρμοστεί αυτόν και αυτόν και ενώ το άλλον και το άλλον, όπω γράφουν οι επιστολέ από το 23-24, ουσιαστικά ε, είναι οι αποφάσει. Ναι, 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 στο τέλο τη ημέρα, πρέπει να πω, μετά το Υπουργείο Παιδεία απέστειλε και δεύτερη επιστολή στι 5 Απριλίου. Και μέσα σε αυτή την επιστολή περιέχεται και μια άλλη απόφαση, που είναι πρόταση ουσιαστικά, πρόταση του Υπουργείου Παιδεία, με απλά λόγια να καταργήσει το θεσμό των Παγκυπρίων Εξετάσεων, έναν από του πιο αξιόπιστου θεσμού που υπάρχουν σήμερα στην πατρίδα μα και κρίνεται το μέλλον των παιδιών. Ενώ στην τρίτη του επιστολή του Υπουργείου Παιδεία κάνει αναφορά και λέει ότι οι τρει κατευθύνσει θα συνεχίζουν να υφίστανται. Μάστε. Τι κάνετε Νο... από εδώ και πέρα. Εμεί ε, από τη στιγμή που είδαμε αυτέ τι επιστολέ, κρίναμε αναγκαίο ω Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσουμε την έκτακτη να καλέσουμε εκτάκτο στην παγκύπια συνδιάσκεψη των γενικών αντιπροσώπων τη της ΟΕΛΜΕΚ, είναι οι γενικοί αντιπρόσωποι αυτοί οι οποίοι εκλέγονται μέσα από εκλογές, να ενημερωθούν και να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω. Και η έκτακτη παγκύπρια συνδιάσκεψη έστειλε το μήνυμα προ το Υπουργείο Παιδεία ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μονομερεί αποφάσει, ναι, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε στη λήψη οποιοδήποτε μέτρο. Άρα, περιμένετε ουσιαστικά απάντηση τώρα για να δείτε αν όντω αυτέ είναι αποφάσει που θα μπουν σε εφαρμογή Κρυβώς. από το Σεπτέμβρη και... και... θα δείτε πώ θα ενεργήσετε. Βεβαίω και πρέπει να πω ότι. Ε, αυτές, θα γίνει Αυτέ οι αποφάσει ή προτάσει του Υπουργείου Παιδεία που μετά από μία. που στο τέλο τη ημέρα ο Υπουργό Παιδεία έκανε αναφορά για κάποιε σκέψει. Ναι. Πρέπει να πω ότι πρέπει να περάσουν και από νομοθετική ρυθμίση. Ναι, ναι. Αυτά είναι ζητήματα που είναι κανονισμοί, είναι νόμοι και ούτω καθεξή. Ε, Πώ θα πώς... λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο, αφού πρέπει να περάσουν από τη Βουλή, Πότε Άρα θα χρειάζεται διάλογο. Είναι Άλιστα. αυτό που στην αρχή. Χρειάζεται οπωσδήποτε διάλογο πέραν των άλλων. Όλε αυτέ οι, οι αποφάσει που στο τέλο εξελίχθηκαν σε σκέψει ή συγγύσει, πρέπει ναι. να πω ουσιαστικά προκύπτουν μέσα από αυτήν την αξιολόγηση των παιδιών τη εξετάσει τετραμήνων. Πολύ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Αυτό το είδαμε όλοι κατά την εξεταστική περίοδο, περίοδο του Ιανουαρίου. Και εκείνο που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδεία είναι δυστυχώ να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα στην ο... Στο βωμό τη στο... έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι εξετάσει τετραμίνων. Να θυσιάζονται τα πάντα ουσιαστικά για να εφαρμοστούν αυτά τα οποία. Καλά, α εφαρμόζονταν σωστά οι εξετάσει τετραμίνων, κύριε Χατζησάβα, αυτό... και δεν θα ήταν κακό. Το θέμα ήταν να εφαρμοστούν σωστά όμω οι εξετάσει τετραμίνων. Και... Και... Βεβαίω πρέπει να ε? πω ότι και διαδικαστικά έπασχε να αυτό ο θεσμό mm -hmm. και το είδαμε όλοι και όλοι και μέσα στην ΟΕΛΜΕΚ, μηδενό εξερουμένου, να συμφώνησαν ότι διαδικαστικά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. προβλήματα. Τώρα... Και υπάρχουν, πρέπει να πω, αλλά δεν μπορούμε να λέμε για κάποια πράγματα δημοσίω, διότι ο στόχο μα, θέλω να τονίσω αυτό, είναι η προάσπιση πραγματικά του δημόσιου σχολείου. Θέλουμε να στηρίξουμε οπωσδήποτε το δημόσιο σχολείο. Το επίπεδο του είναι πραγματικά πολύ ψηλό με βάση τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Αυτό είναι ο στόχο μα. Εκείνο που θέλουμε εμεί, αγαπητή Κατερίνα, ω εκπαιδευτική, ω μάχημη εκπαιδευτική ουσιαστικά, διότι διδάσκουμε κιόλα είναι να γίνονται σταθερά βήματα μπροστά. Να. Μπρος. Και όχι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αλλά να πηγαίνουμε και πέντε βήματα πίσω. Τώρα, εγώ πείτε μου, γιατί είστε τελείω εναντίον ω mm. ΟΕΛΜΕ και για την αλλαγή στο ωράριο των σχολείων. Διότι εκείνο που ακούσαμε την περασμένη Τετάρτη στην Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή, δυστυχώ τα επιχείρηματα δεν αντέχουν σε καμία λογική. Δεν είναι επιχείρημα να λέμε ότι επειδή άλλαξε η κοινωνία μα και επειδή τα παιδιά ενδεχομένω να αργούν να ξυπνήσουν, να κοιμηθούν, άρα αργούν να ξυπνήσουν και επομένω πρέπει να προκληθεί όλη αυτή η αναστάτωση τη Καλά, αυτό στα δεν είναι. Μας. Μπορεί να μην θεωρηθεί επιχείρημα, αυτό είναι ένα άλλο. Το να αλλάξει όμω και να γίνει το ωράριο των σχολείων όπω υπάρχει σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, εσά για, γιατί σα ξυνίζει. Α πω, είναι και οι καιρικέ συνθήκε. Δεν είναι εύκολο να διδάσκουμε η ώρα 12 το μεσημέρι. Εδώ υπάρχουν... έτσι κι αλλιώ η ώρα 12 δι... το μεσημέρι. Να διδάσκουμε την 12 το μεσημέρι χωρί να υπάρχουν εκείνε οι συνθήκε εντό των σχολείων για να μπορέσουν να είναι και οι εκπαιδευτικοί πιο αποτελεσματικοί αλλά και τα παιδιά. Δεν υπάρχουν αγαπητοί κατηρέα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ή ε, οποιαδήποτε θερμική άνεση εντό των αθλητών διδασκαλία. Θα ξεκινήσουμε. Και εννοούμε... Είπα, τον είπα για τον κύριο Σαββίτη, σε κανένα θα ξεκινήσουμε με τα κλιματιστικά. Και εννοούμε πάτε. τα κλιματιστικά. Εδώ το 2019 ο ίδιο Υπουργό Παιδεία στην Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή ανακοίνωσε πολιτική απόφαση τη κυβέρνηση για έναρξη τοποθέτηση κλιματιστικών. Έκτοτε δεν είδαμε κανένα πραγματικά βήμα Μπορούσε... Εκτό από τα κλιματιστικά, που είναι ένα θέμα είτε τελειώνει το σχολείο στι 2 η ώρα το μεσημέρι, είτε στι 1 και 5 το μεσημέρι, είτε στι 1 και 35 το μεσημέρι. Το 2,5 με το 1,5 στην Κύπρο τον Ιούνιο δεν έχει διαφορά. Όμω, επειδή αυτή η κατάσταση έχει είναι και τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, καλά. Δύο βα... βαθμοί Κελσίου στο 40, σου κάνει διαφορά. Ναι, αλλά προσκα... προκαλούμε εμεί οποιοδήποτε όχι, να μπει στην αίθουσα διδασκαλία. έχουμε περάσει από τα σχολεία. Ξέρουμε το ίδιο πράγμα βεβαίω. Άλλο λέω. Εκτό από αυτό που έτσι κι αλλιώ πρέπει να διευθετηθεί, έτσι, το, το θέμα των κλιματιστικών, ποια και... είναι η, το, τα άλλα, τα, 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 τα θέματα που σα απασχολούν και είπατε όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είπατε όχι ή όχι. Εσύ στην αλλαγή του ωραρίου. Όταν υπάρξει οι κατάλληλε υποδομές στα σχολεία μα, mm. τότε mm. α έρθει το ίδιο το Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιο θα έρθει να κάνει μια πρόταση, αλλά α, πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή. Αλλά τα επιχειρήματα, αγαπητοί Δεν για είναι, ναι, την υποδομή. Το ξεκαθαρίζω, δεν αντέχω σε οποιαδήποτε λογική. Δεν είναι δυνατόν να μα λένε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή ότι καθυστερεί μεγάλο αριθμό ε, παιδιών έρθει την πρώτη διδακτική περίοδο. Διδάσκουμε τόσα χρόνια, ναι, κάποια παιδιά, δύο-τρία μπορεί να καθυστερούν. Ούτε εσά ερχον... όμως όμω θα σα. Δηλαδή το να ξεκινάτε να διδάσκετε στι 8 αντί στι 7 και 7,5 α πούμε, δεν είναι κακό για εσά. Ε... Είναι κακό για σάς. Όταν, λέει, όταν υπάρξει κατάλληλη υποδομή, τότε α έρθουν να υποβάλουν συγκεκριμένη πρόταση. Μέχρι στιγμή δεν γνωρίζουμε τίποτα. Πέραν ας. των άλλων. Αν είναι άλλο λόγο ε, Για να αυτή... πάει στη φιλοσοφία του ολοήμερου δεν είναι αυτό η όλη κατάσταση. Το ολοήμερο μπορεί να, να λειτουργήσει και κάτω από αυτές τις ώρες. Εδώ λειτουργεί πιλωτικά ολοήμερο σχολείο στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λύκειων. Και α πάνε όσοι θέλουν να δουν από τι 7 και 30 μέχρι τι 3 και 30, περίπου κάπου τόσο. Mm -hmm. ε, άρα είναι καλά να γνωρίζουν κάτι, να ρωτούν και μετά να υποβάλουν οποιασδήποτε εισηγήσει. Βεβαίω έχουν το δικαίωμα. Αλλά μια τέτοια αλλαγή σίγουρα δημιουργεί και πολύ περισσότερε στρεβλώσει σε βάρο και των εκπαιδευτικών ω εργαζομένων. Που μπορείτε, θα θέλετε να το πω. Πέραν των άλλων, αν είναι για σκοπού αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Οποιαδήποτε στιγμή και να κυκλοφορήσουμε ει το νησί μα, αυτέ τα χρόνια, νομίζω ότι δεν Εσυχή. υπάρχει περίπτωση ακριβώ να δούμε. Το άλλο, ε... κύριε Χατζησάβα, μου να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο μια συγκεκριμένη ώρα, να κάνουν τα μαθήματά του ενώ να διδάσκονται, να τρώνε στο σχολείο, μετά να έχουν τον χρόνο να, να κάνουν το, 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 τη δουλειά για το σπίτι που είχαν παλιά, και να φεύγουν από το σχολείο και να ξέρουν ότι το απόγευμά του. Γιατί είναι, παραμένουν παιδιά. Βεβαίως, ας το τέλο τη ημέρα θέλουν την ώρα του να είναι παιδιά, να παίξουν. Και α παίξουν και το ηλεκτρονικό του μια φορά την εβδομάδα. Όχι μέχρι αργά για να αργήσουν να πάνε στο σχολείο την επόμενη μέρα. Έχετε παιδιά, Έχω παιδιά, το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν θα Ακριβώς. ήταν σωστό να γίνει με αυτή τη φιλοσοφία ας καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση. δεν το υπάρχει δέχομαι. άλλο. Πέραν των άλλων και επιστημονικέ μελέτε, έρευνε που δεν τι κάνουμε εμεί, μπορώ να διαβάσω να βάλω στιγμή ε, κάποια έτσι μικρέ ε, προτάσεις. προτάσει. Ότι οι πιο καλέ ώρε πραγματικά για του σκοπού μάθηση είναι οι πρωινέ ώρε. Η ικανότητα εστίαση, λένε εδώ επιστημονικέ έρευνε, τη προσοχή και συγκέντρωση αρχίζουν μετά το μεσημέρι να φθήνουν η προσοχή των περισσότερων ανθρώπων εύκολα αποσπάται από τις 12 το μεσημέρι και μετά μετά. Και γύρω στις 2 το μεσημέρι αρχίζει να γίνεται πραγματικά έντονη η πνηλία. Και αυτά άρα δεν ζούμε... θα βάζετε με εργασίες αυτά... τα παιδιά το απόγευμα. Ναι. <χαι> 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 <και> άρα <αυπάθεια χαι> αυτά, 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 αυτά τα βιώνουμε και φανταστείτε να μην υπάρχουν ακόμα και εκείνες οι, οι κατάλληλε συνθήκε, δηλαδή όταν διδάσκουμε... Το θέμα, των το θέμα των υποδομών είναι κάτι το οποίο ναι, θα πρέπει να δουν οι αρμόδιοι και να το λύσουν. Όχι μόνο για να αλλάξει το ωράριο, για πάρα Πάρα πολλά πράγματα που βιώνετε σήμερα. Αυτό είναι το ένα. Πολύ... Αν θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία του σχολείου μας, η ύλη μας, το τι διδάσκουμε, το τι αφαιρούμε από την ύλη των παιδιών μας, αυτό είναι ένα άλλο όλα μαζί. Συμφωνώ μαζί σα, ολοκληρωμένα πρέπει να τα Πρέπει να υπάρχει ακριβώ ολοκληρωμένη εισήγηση πάνω σε όλα τα ζητήματα. Πέραν των άλλων, οι εκπαιδευτικοί τα απογεύματα παρακολουθούν και επιμορφωτικά μαθήματα. Μετά τι 3 μέχρι τι 6.30 και μέχρι τι 7.30. είναι, όλοι. μια μερίδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι διορίζονται για πρώτη φορά ή τα πρώτα χρόνια να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προεπηρεσιακής κατάρτισης που κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αυτό είναι υποχρεωτικό. Η εννοείται. Όχι, μπορεί να είναι το πρώτο χρόνο του διορισμού τους, μπορεί να είναι και το δεύτερο χρόνο. Πώς κάθε το κάνουν χρόνο, τώρα. Κάθε χρόνο πρέπει να πω... Έχετε ποσοστά. Περίπου κοντά στους 300 συναδέλφους, οι οποίοι είναι συ, συμβασιούχοι, συνολικά όλοι εκπαιδευτικοί, είναι κοντά στους 6.500. Μάλιστα. Όμω αυτοί οι συναδελφοί, επειδή δεν είναι μόνιμοι, ε, ενδεχομένω να, 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 τοποθετούνται και εκτό έδρα. Άρα, φανταστείτε να από τη να τοποθετηθεί στην Πάφο. Πότε θα επιστρέψει στο σπίτι του αυτό ο άνθρωπο, πότε ε, θα βρεθεί η ώρα 3 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι τι 7 και 30, πότε θα δει τα παιδιά του, πότε θα προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, πότε θα, λύσει, θα διορθώσει τα διαγωνίσματα και ούτω καθεξή. Εκτό και αν θέλουμε αυτά τα άτομα να του δημιουργήσουμε τόσα σοβαρά προβλήματα να γίνουν. Ε, ε, μέσα στου δρόμου να κυκλοφορούν με ταχύτητε 200 χιλιόμετρων για να προλαβαίνουν να φεύγουν είτε από την Πάφον είτε από τη Λεμεσόνη, οποιαδήποτε πόλη και να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα αυτά δυστυχώ ε, όταν είναι γι' αυτό που είμαστε πάρα πολύ έντονοι, θα πρέπει να, να, να ερωτούν και μετά να υποβάλουν την οποιαδήποτε εισήγηση, να γνωρίζουν τα προβλήματα. Βέβαια, δηλαδή έχουν το δικαίωμα, όπω είπα στην αρχή, να υποβάλουν οποιαδήποτε εισήγηση, αλλά δεν είναι ανάγκη να έχουν τέτοιε αιμονέ σε ζητήματα τα οποία πραγματικά πολύ δύσκολα μπορεί να βρεθούν λύση, όπω είναι αυτό ε, τη αλλαγή του ραλού τη προστασία των μαθητών. Και έναν καταληκτικό σχόλιο, αγαπητή Καταλήκη. Πραγματικά υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα που πρέπει να ασχοληθούν και το ίδιο του Υπουργείου Παιδεία και η Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή, που αυτό πρέπει να πω ότι είναι παρονιχίδα σε σχέση με όλα τα οποία, αυτά τα οποία μα απασχολούν. Mm. Όπω παραδείγματο χάρη είναι ο υπερπληθισμός μαθητών σε πάρα πολλά σχολεία. Ε, μας. είναι αυτό που είδαμε με τον Απόστολο Παύλο την Παρασκευή που μα είπε ο κ. Σαβίδη. εδώ υπάρχουν αποφάσει για ανέγερση γυμνασίου σχεδόν σε όλε τι πόλει που χρονίζουν εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια. Ναι, ναι. Και στην Πάφο. Δυστυχώ παραμένουμε και φοιτούν Στοφά. τα παιδιά Ακριβώς. Όπω επίση και άλλα ζητήματα εκπαιδευτικά που έχουν σχέση με την ποιότητα τη εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε, να συζητήσουμε με το Υπουργείο Παιδεία και όχι να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Αυτό, γι' αυτό ειδικά το θέμα τη Λαμβάνω <ΣΥΟΥ> πάρα, πάρα πολλά μηνύματα από του uh, τηλεθεατέ. Σα ευχαριστώ κύριε Χατζησάβα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ, λοιπόν, α. τώρα εντάξει. Δεν, ε, ε, το μία μισή με δυο μισή λέει δεν έχει διαφορά. Όμω δυστυχώ πολύ στι 12.30 είπαν σπίτι όταν έχουν κενή. Ε, σπίτι αυτέ τι ώρε διαβάζουν. Όμω είναι αυτό που είπα εγώ να μην βάζετε στου μαθητέ. <χω> Αφού οι έρευνε λένε ότι, ότι μετά τι 2 το μεσημέρι. Δεν μπορεί να κολλήσει κάτι και εγώ το έχω αυτό το θέμα με το μετά τις δύο. Βεβαίως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Κανένας δεν μου δίνει σημασία. Λοιπόν,